τελευταίο καλοκαίρι κατά το οποίο θα λειτουργήσει το παλαιό κηποθέατρο Αλεξανδρούπολης, είναι το φετινό σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Γιώργο Κουκουράβα. Η διακοπή της λειτουργίας μετά τη φετινή χρονιά οφείλεται στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο κηποθέατρο λόγω και της παλαιότητάς του. Όπως τονίζει ο κ. Κουκουράβα, στη θέση του θα δημιουργηθεί ένα νέο, μεταλλικής κατασκευής και χωρητικότητας 700 θέσεων. Το παλιό κηποθέατρο στο Πάρκο Προσκόπων, όπως έχουμε πει και άλλες χρονιές, έχουν περάσει τα χρόνια από πάνω του. Είναι από το 1991, είναι μια κατασκευή αρκετά βεβαρημένη και παλιά. Αυτή τη χρονιά είναι η τελευταία χρονιά που θα λειτουργήσει, γιατί έχουμε υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο αλλάζουμε όλο το αρδευτικό του Πάρκου Προσκόπων, αλλάζουμε όλο το φωτισμό LED που υπάρχει μέσα και δημιουργούμε και ένα καινούριο κηποθέατρο 700 θέσεων. Μεταλλική κατασκευή, όπως είναι και το υφιστάμενο. Εκεί θα προσθέσουμε στην προμήθεια που έχουμε τις 300.000 ευρώ οικίσκους, προκατασκευασμένους οικίσκους για τη δημιουργία καμαρινιών, οπότε είναι η τελευταία χρονιά που λειτουργεί. Δώσαμε μια προσωρινή λύση προκειμένου εκεί να γίνουν ελάχιστες παραστάσεις. Στο κύριο Θερινό Θέατρο, το οποίο φέτος θα υποδεχθεί τις περισσότερες παραστάσεις και εκδηλώσεις, στο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη, δεν θα γίνουν περισσότερες ενέργειες βελτίωσης, κάτι που θα συμβεί όμως την επόμενη χρονιά. Η υποδομή είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με τις προσθήκες που κάναμε φέτος επί της σκηνής και απέναντι τους πύργους που εξυπηρετούν για τον ήχο και τον φωτισμό. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα δύο τεστ που περάσαμε, τις δύο μεγάλες συναυλίες που γίνανε, είχαμε ένα άγχος με την παροχή του ρεύματος, αλλά ανταποκρίθηκε στο μέγιστο και αυτή τη στιγμή και ως προς την ασφάλεια και ως προς την καταλληλότητα, εγώ θεωρώ ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση και ένα από τα καλύτερα θέατρα, υπαίθρια τα οποία υπάρχουν. Για του χρόνου, για τον προϋπολογισμό, θα προμηθευτούμε δύο μόνιμα συστήματα ήχου και φωτισμού και για τα δύο κηποθέατρα. Να έχει δηλαδή, εκτός ο ιδιώτης που θα θέλει να βάλει το κάτι παραπάνω, να έχει και ο Δήμος ένα μόνιμο σύστημα φωτισμού και ήχου, το οποίο θα το παρέχει. Να πούμε βέβαια ότι και τα δύο θέατρα έχουν και το αντίστοιχο μίστομα και ό,τι προσθέτεις και ανεβάζεις την παροχή υπηρεσίας, ανεβαίνει και το μίστομα αυτό.